Η σημερινή κινητοποίηση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι φοιτητές είναι στον δρόμο εδώ και πολύ καιρό ενάντια στο νέο νομοσχέδιο, ενάντια στην καταστολή και προφανώς για το άνοιγμα των σχολών μας. Αυτός ο αγώνας με αυτό το περιεχόμενο είναι που συσπηρώνει χιλιάδες φοιτητές, αγκαλιάζεται από την κοινωνία και ασκεί πίεση στην κυβέρνηση. Από εδώ προς από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ βροντοφωνάζουμε, δεν πάει άλλο, να παρθούν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να ανοίξουν οι σχολές μας. Η ευθύνη βαραίνει τόσο την κυβέρνηση όσο και τη διοίκηση της σχολής, που εδώ και ένα χρόνο δεν έχει κάνει τίποτα για τα εργαστήριά μας και τις κλινικές μας. Δεν έχει δώσει καμία απάντηση στο πώς να σχεδιάσει να επιστρέψουμε σε αυτές, αλλά αντίθετα έχει οργανώσει τα πάντα για τη λειτουργία του ξενόγλυσσου προπτυχιακού με δίδακτρα. Δεν μένουμε εδώ, δίνουμε συνέχεια στον αγώνα μας με πολύμορφες δράσεις. Το επόμενο ραντεβού είναι στην Τετάρτη 10 του μηνός που συμπληρώνεται ένας χρόνος κλειστών πανεπιστημίων μαζί με μαθητές, καθηγητές και γενικά την εκπαιδευτική κοινότητα, και σίγουρα θα κάνουμε και αντίστοιχες δραστηριότητες.